Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα θεωρητικό βίντεο, το οποίο ελπίζω να είναι χρήσιμο σε όσους θα το παρακολουθήσουμε και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις έννοιες που θα εξηγηθούν σε αυτό. Ένα θεωρητικό βίντεο, το οποίο όμως προέκυψε μέσα από κάποια σχόλια κάτω από πρόσφατα βίντεο του καναλιού. Η πρώτη συστάδα σχολείων, μην τη ψάξετε, δεν θα τη βρείτε, γιατί έχω σβήσει τα σχόλια τους ώστε να μην ε, φωτογραφίζει το βίντεο οποιονδήποτε έχει σχολιάσει από κάτω. Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να χρησιμοποιήσω κάποια σχόλια για ψυχοεκπαιδευτικούς σκοπούς και κανένας άλλος. Ε, είναι κάτω από το βίντεο πώς αναγνώρισε έναν παντρεμένο λόγω της ψυχοεκπαίδευσης. Λοιπόν, σε εκείνο το βίντεο, η κοπέλα η οποία μπήκε στο σελίδα Γνωριμιών και γνώρισε έναν τύπο, ο οποίο τη, τη συστήθηκε αρχικά ως single και στη συνέχεια ανακάλυψε αυτή που ήταν τη είπε ότι διέμενε με τη μητέρα του. Και λέει, Αυτή 43χρονο γαϊδούρι λέει να μένει με τη μητέρα του, δεν μου φάνηκε καλή ιδέα. Και σχολίασα εγώ στο βίντεο ότι ε, σίγουρα εάν κάποιος σε μια ενήλικη. Ε, φάση της ζωής του, στα 40, στα 30, στα 50, ζει μαζί με τη μητέρα του ή κάποια ζει μαζί με τη μητέρα της. Δεν θα χαρακτηρίζει εγώ αυτό το πρόσωπο γαϊδούρη ή γαϊδούρα. Είμαι σίγουρη ότι το έγραψε εν τη ρήμη του λόγου τη λέξη γαϊδούρη, δεν το εννοούσε αποτιμητικά με άλλο τρόπο, πώς το λέμε στην καθοδηγημένη. Ε, είναι μια ένδειξη αυτή ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει πάρει τη ζωή του στα χέρια του και δεν έχει ενεργοποιηθεί για να διασώσει τον εαυτό του από τη γονεοποίηση και γενικά βρίσκεται σε ένα ανώριμο ψυχοσυναισθηματικό στάδιο. Κάτω από αυτό το βίντεο λοιπόν έρχεται ένα σχόλιο μιας φίλης η οποία λέει ε τόσων χρονών γαϊδούρα, λέει πόσο χρονί δεν θα πω τι είναι, είναι λίγο πριν τα 40, δυστυχώς ακόμη με τη μητέρα μου μένω, που δεν τα πάμε καλά και έχουμε εκ διαμέτρου διαφορετικές προσωπικότητες. Ψάχνω αυτά τα γελιά μου. Άρα μια φίλη η οποία είναι νεότερη από τον 43 χρόνο σίγουρα καμιά δεκαετία, ε, η οποία όμω είναι ενήλικη και διαμένει με τη μητέρα της, λέει: Είμαι τόσο χρόνο γαϊδούρα. Δυστυχώ, ακόμη μένω με τη μητέρα μου που δεν τα πάμε καλά και έχουμε εκ διαμέτρου διαφορετικέ προσωπικότητε. Ο λόγο που μένω είναι το οικονομικό. Δουλεύω για 580 ευρώ το μήνα και με αυτά τα λεφτά όχι να μείνω μόνη μου δεν μπορώ, αλλά ούτε καν να βγάλω το μήνα. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να βρω σπίτι γκασονιέρα, αλλά για 35 τετραγωνικά ζητάνε 300 με 400 ευρώ δεν δικαιολογούμε, αλλά μακάρι να είχαμε όλη την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουμε και να μείνουμε μόνοι μας. Τουλάχιστον έχω επενδύσει στη ψυχοθεραπεία μου τα τελευταία χρόνια και έχω κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτεί. Μπράβο στη φίλη της επιστόλης. Είχα ξαπλώσει για σχέστα. Σχέστα είναι με ύπλος, ο μεσημεριανός ύπνος, όπου είχε φωματινός Και ξύπνησα και βρήκα αυτό το σχόλιο. Το διάβασα, κάτι μου έκανε τσι κλικ, Το ξαναδιαβάζω και βλέπω από κάτω μια άλλη φίλη να τη γράφει: Μη χάνει το κουράγιο σου και δύο χαμόγελα. Και αμέσω σκέφτηκα αυτά που έγραψα. Θορμή Ναι, ναι, είναι δεδομένο ότι όποιο δεν σπουδάσει θα παίρνει μόνο 580 το, το, μήνα. Και έβαλα και έτσι, αυτό το emoji που χτυπά στα χέρια. Σωστά λέω, Μα πόσο ηλίθεια είμαι εγώ που λέω να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σα για να φύγετε. Πόσο. Βάλτε like και δώστε συγχαρητήρια και συμπαρασταθείτε στη στρεβλή αυτή άποψη. Γιατί είχε 10 likes αυτό το σχόλιο. Ε, και όσον αφορά το μηχάνης του κουράγιο σου, δεν έχει κουράγιο για να χάσει. Λύπηση θέλει. Με αυτό το σχόλιο εννοούσα. Και το κουράγιο έγραψα σημαίνει κότσια και αληθινή προσπάθεια. Κουράγιο φιλότιμο, δεν έχουν όσοι κλέβουν. Διαβάζουν, είναι, είναι όντω σκληρά τα σχόλια μου. Είναι αυστηρά. Είναι αυστηρά τα σχόλια μου. Δεν ξέρω ποια είναι η φίλη, δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Και λέω, έχω σβήσει αυτά τα σχόλια, ώστε για να μην ξέρετε και ποια, ποιο χρήστη με ποιο όνομα προφίλ έχει γράψει αυτά τα σχόλια. Αυτό που με ενόχλησε σε αυτό το σχόλιο είναι το γεγονός ότι λέει ξεκάθαρα ο λόγος που μένω είναι το οικονομικό και λέει ότι δουλεύει για 580 ευρώ το μήνα. Και λέει ότι. Και αυτά δεν τη φτάνουν για να μείνει μόνη τη. Και λέει δεν δικαιολογούμε, αλλά μακάρι να είχαμε όλη την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουμε και να μείνουμε μόνοι μα. Άρα, με αυτό λέει ότι πιστεύει, έχει αυτή τη στρεβλή άποψη, τη λανθασμένη άποψη, που πιστεύει ότι μόνο όποιο είχε την οικονομική δυνατότητα από την οικογένεια στην οποία μεγάλωσε, μπορούσε να σπουδάσει και να έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει μόνος του ή ότι μόνο ποιος σπούδασε έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει μόνος του ή είναι κάτι το οποίο σου το δίνουν οπωσδήποτε την οικονομική δυνατότητα να μείνει μόνος σου και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παλέψεις για να το πάρεις και μπορείς να παλέψεις για να το πάρεις. Εδώ να πω ότι γνωρίζω αρκετού ανθρώπους 30, 40, 50 χρονών οι οποίοι είναι πλούσιοι, μπορεί να είναι και εισοδηματίε. ισοδηματίες σημαίνει κάποιο ο οποίο έχει κληρονομήσει ακίνητα και παίρνει εισοδήματα από τα κίνητα ή μετοχέ ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή έχουν χρήματα χωρί να δουλεύουν και οι οποίοι μένουν με του γονεί του, ναι. Και αν του ρωτήσει αυτού γιατί μένουν με του γονεί του, θα βρουν κάτι άλλο να σου πούν. Μια άλλη δικαιολογία η οποία θα είναι μια στρεβλή αντίληψη τη πραγματικότητα για να δικαιολογήσουν τη ψυχοσυναισθηματική του ανοριμότητα ή τη, γονεμο, τη γονεοποίησή του ή τη συνεξάρτησή του από του γονεί του. Και θα σου πω: Ξέρει, εγώ θα, θα έφευγα, αλλά συμβαίνει αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορώ να το αλλάξω. Και είναι κάτι για το οποίο ε, θέλω να με λυπηθεί που δεν μπορώ να το αλλάξω. Λοιπόν, έγραψα. Το κουράγιο σημαίνει κότσια και αληθινή προσπάθεια. Κουράγιο, φιλότιμο, δεν έχουν όσοι κλαίουν. Διέκρινα. Διέκρινα στο σχόλιο της κοπέλας αυτής μία διάθεση αυτολύπησης. Δηλαδή η ίδια να λυπάται τον εαυτό της και να είναι παρετημένη από την προσπάθεια να αλλάξει τον εαυτό. Σα υπενθυμίζω το βίντεο που είδαμε χθε, το οποίο έχει θέμα την αλλαγή. Και σα είπα ότι η κοπέλα αυτή ήταν παλιά θεραπευόμενη και έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά σε πολλέ συνεδρίε να τη λέω αυτά τα πράγματα. Και εξακολουθούσε να λυπάται τον εαυτό τη και να θεωρεί ότι δεν μπορεί να βγει από το αδιέξοδο του βρισκόταν και έβρισκε διάφορου λόγους πολύ ισχυρού. όπως τους λόγους που γράφει εδώ η κοπέλα. Άρα λοιπόν γράφω εγώ αυτά τα πολύ δεικτικά σχόλια, δεικτικά με ήττα, γράφω ναι, είναι δεδομένο ότι ποιος δεν έχει σπουδάσει θα παίρνει μόνο 580 ευρώ το μήνα, ενώντας ότι μπορεί κάποιο να μην έχει σπουδάσει αλλά επειδή θέλει όπως και δίποτε πάση θυσία να φύγει από εκείνο το τοξικό περιβάλλον που ζει ως ενήλικος, άνθρωπος με μια μάνα με την οποία έχουν εκδιαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες, όπως λέει η φίλη και στη συνέχεια θα μας εξηγήσει και περισσότερα πράγματα, να, να βρει τρόπο να φύγει. Κάποιο είχε πει στα σχόλια ε, ότι μπορεί κάποιο να βρει και συγκάτοικο. Μπορεί, ξέρω εγώ, να βρεθούν δύο κοπέλες, τρεις κοπέλες, οι οποίες είναι 30, είναι 40, είναι 50, δεν θέλουν να μένουν με τις μητέρε τους, δεν θέλουν να εξαφτούνται από τα νοικοκυριά των γονέων τους, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν από μόνε του ένα σπίτι και να νοικιάσουν μαζί ένα σπίτι και να μοιράζονται τα έξοδα, όπω κάνουν πάρα πολλοί φοιτητέ και φοιτήτρε στο εξωτερικό, που νοικιάζουν ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ, το οποίο έχει ενίκιο 1000 ευρώ και το μοιράζονται για τρία, ή έχει ενίκιο 1000 ευρώ και το μοιράζονται για τέσσερα. Ή ένα διαμέρισμα που είχε και 700 ευρώ και το μοιράζονται τρία. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα υπάρχει τρόπο. ή αυτό που τη έγραψε κάποιος άλλος φίλος από κάτω, τη έγραψε. Αν δεν φύγει, δεν θα βρει την υγειά σου. Εγώ ίδιο, λέει, έζησα 16 χρόνια σε σπίτι των 20 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή πάρα πολύ μικρό, σφεκτικά μικρό. και ήταν υπέροχα, Προσπάθησε να ακολουθήσει τι συμβουλέ τη τέκλη μα. Μη μένει και μη μένεις μόνο στην παρακολούθηση. Εντάξει, η παρακολούθηση είναι χρήσιμη, αλλά η ενεργοποίηση ενός ανθρώπου για να περάσει από την αυτολύπηση στην αυτοσυμπόνια είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ένα πρόξιμο. Είναι κάποιο σημείο α, έτσι ορόσημο στη ζωή του. Κάτι γίνεται, γίνεται ένα κλικ μέσα του και συνειδητοποιεί. Ρε παιδί μου τόσο καιρό σκεφτόμουν να στρεβλά. Τόσο καιρό εγώ ο ίδιος περιόριζα τον εαυτό μου θεωρώντας ότι δεν έχω διέξοδο και σας μιλάω από το χώρο του ότι για πάρα πολλά χρόνια είχα στρεβλές απόψεις εγώ ίδια για την δική μου ζωή, για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούσα την αυτολύπηση ως ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, δηλαδή για να αντέξω τον πόνο των ουσιαστικών δυσκολιών που βίωνα στη ζωή μου, λυπόμουν τον εαυτό μου και έλεγα είμαι κρίμα, είμαι αδικημένη, είμαι άτυχη, ε, αν δεν γινόταν το ένα, δεν έκανε αυτό η μάνα μου, δεν έκανε αυτό ο πατέρας μου, δεν θα έφτανα σε αυτό το σημείο που έχω βρεθεί τώρα και ήμουνα σε μια συνθήκη στην οποία ναι μεν μπορεί να εντόπιζα ορθώς ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν πράξει λαθασμένα σε φάσεις δικής μου ανάπτυξης, που ήμουνα παιδί, ε, ήμουνα έφηβος ακόμη και δεν μπορούσα να έχω την κρίση, όμως από ένα σημείο και μετά τη ζωή μου εγώ την κανόνισα. Και όσο πήγαινα με την αυτολύπηση παρέα, έκανα όλο και περισσότερες λαθεμένες, έπαιρνα όλο και περισσότερες λαθεμένες αποφάσεις, απέφευγα ή τεμπέλιαζα ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά να αγωνιστώ προς τη σωστή κατεύθυνση, να φέρω τον εαυτό μου σε ένα σημείο που να είμαι καλά και να είμαι καθαρή από κάθε τοξικότητα και με βούλιαζε αυτή η αυτολύπηση και στην κατάθλιψη και σε διάφορες άλλες καταστάσεις προβληματικές ψυχικής φύσεως όπως η συνεξάρτηση. Η φίλη μου απάντησε. Η φίλη λοιπόν μου απάντησε σε αυτά τα δεικτικά μου σχόλια. Προσπάθεια είναι κυρία Πετρίδου να δουλεύεις από τα 15 και να μην τα παρατάς. Προσπάθεια είναι να πηγαίνεις νυχτερινό σχολείο γιατί δεν το τελείωσες όταν έπρεπε, γιατί έπρεπε να δουλέψεις για να φας. Προσπάθεια είναι να μεγαλώσεις χωρίς πατέρα και με τοξικομανή μητέρα και να προσπαθείς να καλυτερέψεις τον εαυτό σου δουλεύοντα τον θεραπευτικά για να κλείσουν πληγές να εξελίξεις και να μην κάνεις τα ίδια λάθη και ας χαλά το μισό σου μισθό στη ψυχολόγο, το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι αξίζεις αυτό το δώρο. Προσπάθεια είναι να παθαίνεις κατάθλιψη, να παθαίνεις κατάθλιψη αλλά να προσπαθείς να την νικήσεις και ας χρειάζεται να χαμογελάσεις σαν το κλόουν κάθε ημέρα στη δουλειά όταν μέσα σου κλαις. Λυπάμαι πολύ που πιστεύετε ότι αξίζω λύπηση και ότι κλαίγω. Και απάντησε εγώ στη φίλη σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ εγώ ότι αξίζει εσύ λύπηση. Εσύ το θεωρείς αυτό. Γιατί όντω μέσα στα σχόλιά τη, ακόμη και σε αυτό το σχόλιο, ακόμη και σε αυτό το γραπτό, υπάρχει έντονο το στοιχείο τη αυτολύπηση. Που το στοιχείο τη αυτολύπηση σημαίνει ουσιαστικά παρέτηση. Βρίσκω τον εαυτό μου αξιολύπητο, τον λυπάμαι και βρίσκω συνεχώ δικαιολογίε στον εαυτό μου για να μην κάνω κάποια πράγματα που μπορεί να είναι επώδυνα, Μπορεί να μου προκαλέσουν τύψει, μπορεί να μου προκαλέσουν ενοχέ, αλλά θα είναι σωτήρια και απελευθερωτικά. Τη λέω: Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ εγώ ότι αξίζει λύπη, εσύ το θεωρεί αυτό, και αυτή σου η απάντηση σου το επιβεβαιώνει. Και τη ρώτησα: ρω... 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 Θέλει να κάνω βίντεο ανώνυμα με το θέμα, ότι γράφτηκε εδώ στα σχόλια. Εγώ θέλω. Και η κοπέλα απάντησε: Φυσικά και να κάνετε, μόνο γνώση έχω λάβει και από εσά. Ευγενέστατη κοπέλα. Παρόλο που τη απάντησα εγώ με τόση ενδεικτικότητα και απάντησα κάτω από τα σχόλια ήταν ευγενέστατη και αυτό πρέπει να, το, να τις το αναγνωρίσουμε. Τι σημαίνει αυτολύπηση. Αυτολύπηση σημαίνει λυπάμαι τον εαυτό μου, τον εκτήρω τον εαυτό. Έχετε ακούσει καμιά φορά ανθρώπου που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, είναι για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αναπηρία και λέει δεν θέλω τον νίκτο τον άλλο. Ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια συνθήκη που έχει πένθος, έχει προβλήματα και λέει δεν θέλω τον ίχτο, ίχτος. Ο ίχτος είναι ένα συνέστημα το οποίο σημαίνει λυπάμαι κάποιον θεωρώντας τον ταυτόχρονα και ανάξιο. Άρα το να εκτήρω τον εαυτό μου, το να νιώθω ίχτο για τον εαυτό μου, το να έχω αυτολύπηση είναι μια ηττοπαθής αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα μου πείτε μα να είμαστε εντελώ ψυχροί και εντελώ να μην βάζουμε καθόλου ε, το στοιχείο του να καταλάβουμε κατανόηση προ τον εαυτό μα, να μην δίνουμε καθόλου credit, καθόλου πίστοση στον εαυτό μα για το έχει κάνει. Ναι, να το κάνουμε. Και εκείνο το πράγμα είναι η αυτοσυμπόνια. Τι σημαίνει αυτοσυμπόνια. Αυτοσυμπόνια είναι μια αρετή είναι ένα υγιή μηχανισμό άπνα, ο οποίο μαθαίνεται, και σκοπό αυτού του βίντεο είναι να μα βοηθήσει να μάθουμε την αυτοσυμπόνια, που σημαίνει όταν κάποιο νιώθει αυτοσυμπόνια, ότι καταλαβαίνει τι αδυναμίες του εαυτού του, καταλαβαίνει τι δυσκολίε του, δείχνει στον εαυτό του ε, κατανόηση για όσα δύσκολα περνάει συγχωρεί τον εαυτό του για τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν, αναγνωρίζει στον εαυτό του το δικαίωμα να είναι ναι, αδύναμος ή να βρίσκεται σε μια θέση που ακόμη δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ένα εμπόδιο, αυτό σημαίνει να λες τον εαυτό σου μπράβο όταν κάνεις ένα βήμα μπροστά και αυτό συμπόνια σημαίνει να λες τον εαυτό σου όταν κάνεις ένα βήμα πίσω, έκανες ένα βήμα πίσω, είσαι άνθρωπος όμως, δεν πειράζει, shit happens, πάρε ξανά φορά να κάνεις τώρα δύο βήματα μπροστά. Η αυτολύπηση έχει μέσα το στοιχείο της στασιμότητας. Η κτήρο κάποιον το λυπάμαι και ταυτόχρονα το θεωρώ ανάξιο. Η αυτοσυμπόνια έχει μέσα το στοιχείο της πίστης προς τη δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος να παλέψει και να αγωνιστεί για να ξεπεράσει τι πραγματικέ δυσκολίε που έχει στη ζωή του. Αυτοσυμπόνια είναι όταν χαϊδεύουμε τον εαυτό μα και λέμε κουράστηκε σήμερα. Όμω έχει καταφέρει να βάλει τόσο λιθαράκι. Θα τα πας καλύτερα αύριο και θα καταφέρει το στόχο. Πω στόχο είναι να αποτοξινοθεί. Να αποτοξινοθεί από οτιδήποτε τοξικό στη ζωή σου. Να ζεις σε ένα περιβάλλον ψυχικά υγιές και ελεύθερο να σου ανήκει επιτέλους η ζωή σου. Μιλούσα σήμερα με μια κοπέλα η οποία είναι 15 χρόνια νεότερη από μένα. Της λέω, στην ηλικία που ήσουνα εσύ, ένιωθα όπως νιώθεις κι εσύ. Ότι είναι πολλά τα βάρη, τα ψυχικά και τα συναισθηματικά και ότι πώς θα τα καταφέρω να βγω από εκεί μέσα. Από όλο αυτό το εσωτερικό μπάχαλο είναι και θέμα ηλικιακή φάση ανάπτυξη και είναι και θέμα πνευματική φάση ανάπτυξη. Τη λέω σε διαβεβαιώ τώρα στα 47 μου ότι νιώθω πολύ πιο ανάλαφρη από ό,τι νιώθω στα 32 μου. Όχι γιατί έχουν αλλάξει ουσιοδό οι συνθήκε τη ζωή μου, αλλά γιατί εγώ έχω αλλάξει, εγώ έχω ενδυναμωθεί, εγώ έχω εξελιχθεί πνευματικά και βλέπω τη ζωή διαφορετικά και με προστατεύω από την οποιαδήποτε τοξικότητα. Πρέπει να συμπονούμε τον εαυτό μας, να απονούμε τον εαυτό μας και να μην τον αφήνουμε να γίνεται βορά στην κάθε τοξικότητα, έστω και αν η τοξικότητα αυτή έρχεται από ένα γονιό προς τον οποίο νιώθουμε υποχρέωση να το βοηθήσουμε επειδή το λυπόμαστε που είναι, για παράδειγμα, τοξικομανή. Σίγουρα είναι πάρα πολύ βαρύ να έχει ένα γονιό τοξικομανή. Είναι πάρα πολύ βαρύ να μεγαλώσει χωρί πατέρα. Πολύ βαρύ. Γνωρίζω πολλά παιδιά που έχουν μεγαλώσει χωρί πατέρα και είναι πάρα πολύ βαρύ. Αλλά και με μια μητέρα με τοξικομανή, στην ουσία και χωρί μητέρα μεγαλώνει. Και είναι ξεκάθαρο ότι γονεοποιείσαι ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής τη μητέρα για να λες ότι σταμάτησε το σχολείο στα 15 σου, πόσο σταμάτησε, για να δουλεύει, για να ζήσει, σημαίνει ότι δεν είχε ουσιαστικά αγωνίε. Μεγάλωσε τον αυτόματο και όχι απλώ τον αυτόματο. Ήσουν και συνεχίζει να είσαι γονιοποιημένη. Γιατί άμα ρωτήσει τον εαυτό σου, αν τον εαυτό σου και να το πάρει αυτό στη θεραπεία σου, σε παράδει. Πάρε και αυτό το βίντεο στη θεραπεία σου. Κάποιε απόψει είναι αυτέ. Δεν είναι διάγνωση, είναι κάποιο προβληματισμό που θέλω να είναι γόνιμο για να βοηθηθεί. Άμα ψάξει καλά μέσα σου, θα δει ότι έχει έγνια να αφήσει τη μάνα σου μόνη τη, έστω και αν σου πάει τα νεύρα, έστω και αν σε δηλητηριάζει. Με τη συμπεριφορά της, την οποία εσύ έχεις περιγράψει έτσι κομψά, έχουμε διαμέτρου, δεν τα πάμε καλά και έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες. Όταν παρακάτω όμως λες ότι είναι και το σημαίνει ότι ζεις με έναν άτικτ, ζεις με έναν άνθρωπο εθισμένο, που οι άνθρωποι εθισμένοι είναι από την κατάσταση του εξαιρετικά κακοποιητική προς όσους ζουν μαζί τους και ιδιαίτερο τοξικοί. Και εσύ αγάπη μου είσαι γύρω στα 30, η μάνα σου μπορεί να είναι 50 να πάει να κάνει απεξάρτηση σου. Να την παρατήσεις, να την αφήσεις, δεν είναι το παιδί σου. Είναι ενήλικας γυναίκα, είσαι και εσύ ενήλικας και πρέπει η ίδια να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της προκειμένου να σωθεί, διαφορετικά θα σε πάρει και σένα μαζί της. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια συζήτηση που είχα με έναν άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό επιστήμονα και είναι επιστήμονα των τομέα μα. Μεγαλύτερο από μένα. Μία συζήτηση που είχαμε, θυμάμαι και το μέρο που είχαμε αυτή τη συζήτηση, ήταν ένα Σάββατο πρωί και καθόμασταν σε ένα πολύ όμορφο μέρο και του έλεγα: Αγάπη μου, ξεκόλα. Ξεκόλα από τη μάνα σου τη χειριστική. Ξεκόλα από τον αδερφό σου, ο οποίο είναι addict και ο οποίο δημιουργεί ένα σωρό ζητήματα και χειρισμούς με τη μάνα σου και σου τρώνε τα λεφτά σου. Είναι απαράδεκτο αυτό που σου συμβαίνει. Άλλαξε τη ζωή του ολόκληρη, έκανε 180 μοίρε στροφή, άλλαξε δουλειά, άλλαξε περιβάλλον εργασίας, μειώθηκαν πάρα πολλοί απολαβές του, ε, πήγε και καταχρεώθηκε προκειμένου να βοηθήσει στο να λυθούν τα προβλήματα στην οικογένεια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να κάνει το παιχνιδάκι του άτυχτ, ο εθισμένος, να κάνει το παιχνιδάκι της ηχηριστική και αυτός να είναι στα μαύρα του τα χάλια και να πάθει και σοβαρά προβλήματα υγείας. Το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καθαρά. Και μου έλεγε, μα είναι η μάνα μου, μα είναι η μάνα μου. Ε, έλειπα τόσα χρόνια στο εξωτερικό και είναι η μάνα μου. Του λέω είναι η μάνα σου, αλλά θα σε θάψει. Κάποια στιγμή με άκουσε. Και όταν με άκουσε, τότε άρχισε η ζωή του. Με άκουσε ενώ να κόψει σχέσει και να σταματήσει να διασώζει αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι ήταν χειριστικοί και ψεύτες και στην ουσία να ρίχνει τα χρήματά του και την αγωνία του και τον κόπο του σε ένα πηγάδι χωρί πάτο. Σε ένα πηγάδι χωρί πάτο. όταν με άκουσε, όχι μόνο εμένα, και άλλου ανθρώπου και φίλου αγαπημένου που τον, και τον θεραπευτή του προφανώ, που του έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσει να νιώθει υποχρέωση να συνδράμει συνεχώ και οικονομικά και συναισθηματικά και πρακτικά στα δράματα που δημιουργούσαν αυτοί οι τύποι, η μάνα του και ο αδερφό του. Που αυτό όταν ήταν στο εξωτερικό για πολλά χρόνια και δεν τα έβλεπε αυτά τα πράγματα, αυτοί μια χαρά συνέχιζαν την πορεία του. Και ο ένα και ο μη σα πω ότι όταν ήρθε αυτό και έβαλε το κεφάλι του από κάτω και έβαλε πλάτη από κάτω και ανέλαβε ευθύνε, αυτοί χειροτέρεψαν. Ναι, γιατί όταν ένα εθισμένο έχει ένα συνεξαρτώμενο δίπλα το οποίο του κάνει όλα τα χατήρια, το ξεχυλώνει κι άλλο το πράγμα. Γιατί νιώθει, εντάξει, ε, έχω πρόβλημα, αλλά έχω εδώ το παιδί μου το οποίο θα με αναλάβει. Έχω εδώ το παιδί μου το οποίο θα με τρέξει. Έχω εδώ το παιδί μου που αν πάρω πολύ δόση θα καλέσει του δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι ειδική στι εξαρτήσει. Η Αλεξάνδρα Κουσουνάδη είναι σύμβουλο εξαρτήσεων, μου μαζί και βίντεο. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρο, μια απλή ψυχολόγο, είναι ότι καμία κόρη δεν έχει βοηθήσει την τοξικομανή ματέρα τη να απεξαρτηθεί, καμία κόρη δεν έχει βοηθήσει την αλκοολική μητέρα τη να απεξαρτηθεί, καμία κόρη δεν έχει βοηθήσει τον αλκοολικό τη πατέρα να απεξαρτηθεί, καμία κόρη δεν έχει βοηθήσει τον, πατέρα, τη τοξικομανή πατέρα της να απεξαρτηθεί. Ξέρω όμω πολλέ κόρε και πολλού γιου, πολλού συνεξαρτώμενου ανθρώπου που έχουν κάνει τεράστια ζημιά στη δική του ζωή. Και ξέρω σίγουρα ότι το να στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο τοξικό που έχει εκ διαμέτρου αντίθετε προσωπικότητε και δεν τα βρίσκεται, και είναι και ο γονιό σου, και είναι και ο γονιός σου ο οποίο σε παραμέλησε κακοποιητικά μεγαλώνοντα, γιατί ναι, είναι κακοποιητική παραμέληση. Το να πρέπει. Το να πρέπει να δουλεύεις από τα 15 σου. Το να μην τελειώσεις το σχολείο και να δουλεύεις για να φας. Είναι παραμέληση. Να έχεις ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών και να μην του παρέχεις τη σύντηση. Και να πρέπει να διακόψει τη φύτηση στο σχολείο για να, δουλέψει για να, να φάει. Είναι κακοποιητικά όλα αυτά. Εσύ μένοντας με τον κακοποιητή σου, παίρνει τον εαυτό σου πολύ πίσω. Και α δίνει τα μισά λεφτά από το μισθό σου στη ψυχοθεραπεία. Το γεγονό ότι πα πίσω συνέχεια εκεί, φεύγει από την ψυχοθεραπεία και πα εκεί. Δηλητηριάζεσαι, δηλητηριάζεσαι ψυχικά. Τοξικότητα. Δηλητηρι... Δηλητηριασμό ψυχικό είναι η τοξικότητα. Αυτολύπηση σημαίνει να λυπάμαι τον εαυτό μου, να τον νικτύρω και να θεωρώ ότι είμαι κρίμα και ότι δεν έχω τρόπο να βγω από το διέξοδο. Αυτοσυμπόνια σημαίνει να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, να καταλαβαίνω τις πραγματικές δυσκολίες που έχω. Αυτές οι δυσκολίες που έχεις είναι πραγματικές. Αυτά που έχεις βιώσει μεγαλώνοντας είναι τραγικά. Τραγικά. Δεν έχεις καμία απολύτως ευθύνη για όσα σου συνέβηκαν όταν ήσουν παιδί και όταν ήσουν έφηβος. Καμία απολύτως ευθύνη. Οι γονείς που φέρνουν παιδιά στον κόσμο, είμαστε υπέχ... υπόχρεοι, επειδή είμαι και γονιός, όσοι φέρνουν παιδιά στον κόσμο, είμαστε υπόχρεοι να κάτσουμε κάτω τον κόλλο μα και να προσφέρουμε στα παιδιά μα και τα απαραίτητα τελικά αγαθά, και τα απαραίτητα ψυχικά αγαθά, και τα απαραίτητα συναισθηματικά αγαθά, και τα απαραίτητα πνευματικά αγαθά. Διαφορετικά να μην γίνουμε γονεί. Και όσοι γονεί δεν το κάνουν αυτό, δεν αναλαμβάνουν αυτή τη γονεική ευθύνη, δεν είναι καλοί γονεί. Δεν είναι γονείς. Δεν έχει καμία απολύτω ευθύνη για όλη την παραμέληση που έχει υποστεί. Δεν έχεις καμία απολύτως ευθύνη για τη γονεοποίηση που έπαθες. Όσο ήσουν παιδί και όσο ήσουν έφηβος. Τώρα που είσαι ενήλικη, νεαρή ενήλικη, σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα να εξασκείς την αυτολύπηση και άρχισε να εξασκείς την αυτοσυμπόνια. Συμπόνεσαι τον εαυτό σου. Λυπήθου τον καημένο τον εαυτό σου που το θάβει. Λυπήθου τον καημένο τον εαυτό σου που του λες ότι δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Δεν υπάρχει τρόπος να φυγείς από εκεί και είσαι αναγκασμένος να αντιλητηριάζεσαι καθημερινά ψυχικά. Σου το λέω με όλη μου την αγάπη. Σου το λέω με όλη μου την καλή διάθεση. Δε, απολογούμε που τα σχόλια μου ήταν έντονα. Απολογούμε που σου έγραψα δειχτικά σχόλια. Απολογούμε, δεν το έκανα από μίσος και από μεγάλη αγάπη σου στέλνω αυτό το βίντεο. Ναι, ήμουν τα λίγο έτσι κοροδευτικά τα σχόλια μου. Ήθελα να σε συνταράξω. Ήθελα να σε κάνω να ξυπνήσει. Γιατί όταν εξασκούμε την αυτολύπηση, βάζουμε την ενέργεια μα να πηγαίνει χαμένη και να πηγαίνει εναντίον μας. Όσο εξασκούμε την αυτολύπηση, βάζουμε τον εαυτό μα να παραμένει βουλιαγμένο στο βούρκο και να μην προχωρά. Όταν όμω βάλουμε την ενέργεια μα στην αυτοσυμπόνια, τότε ό,τι θετικό συνέστημα νιώθουμε για μας, μας ενδυναμώνει και μας βοηθάει να εξελιχτούμε και να απελευθερωθούμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για την ψυχική και σωματική υγεία των γονέων μας. Οι γονείς μας είναι ενήλικες. Όφυλα να εξασκήσουν υπεύθυνα το ρόλο τους και να προστατέψουν τη δική μας ψυχική και σωματική υγεία όταν ήμασταν παιδιά. Και όσοι δεν το έκαναν είναι κατάπτυστοι. Η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να γεννηθεί σε ένα περιβάλλον κακοποιητικό. Και είναι πολύ μεγαλύτερη αδικία και πολύ μεγαλύτερη ατυχία από το να γεννηθεί σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχουν πολλά χρήματα γνωρίζω ανθρώπους φτωχούς, ανθρώπους που με ένα μεροκάματο μεγάλωσαν και πολλά παιδιά, τώρα έχω στο μυαλό μια οικογένεια με πολλά παιδιά, και τα μεγάλωσαν με αγάπη και τα μεγάλωσαν με πραγματικό χνιάξιμο και με σεβασμό και τα παιδιά τους αυτά μεγαλώνοντας δεν ήρθαν ποτέ να κάνουν παράπονο ότι οι μας δεν μας έδωσαν ακίνητα, δεν μας έδωσαν μπρίκα, δεν μας έδωσαν χρήματα για να σπουδάσουμε και δουλεύαμε, για, εργαζόμαστε για να σπουδάσουμε, αλλά εκτιμούν και σέβονται τους γονείς τους επειδή τους έδωσαν αγάπη. Θα το πω πολλές φορές ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Δεν φέρνουν την ευτυχία τα χρήματα. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς η οποία έχετε μεγαλώσει σε πολύ δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, βρίσκεστε τώρα σε πολύ δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Κάποιες φορές, όταν εγώ αναφέρω τις δικές μου προσωπικές δυσκολίες από το δύσκολο μεγάλωμα που είχα, από την κακοποιητική παιδική μου ανατροφή, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς σκέφτεστε μια χαρά ήταν η θέκλα. Καλά την είχε, γιατί οι γονείς της είχαν οικονομική επάρκεια σα το λέω ότι μεγαλώνοντα μέσα σε μια οικογένεια στην οποία υπήρχε πλήρη οικονομική επαρκία, το γεγονό ότι υπήρχε συναισθηματική αδιόρατη κακοποίηση και σωματική κακοποίηση ξύλο και προσβολέ και όλα αυτά, δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να αντισταθμιστεί με τα χρήματα. Όμως θα ήταν ακόμη χειρότερο αν μαζί με όλα αυτά υπήρχε και έλλειψη χρημάτων. Ναι, αντιλαμβάνομαι πως ο οικονομικός παράγοντας είναι ουσιώδης για την ανεξαρτησία ενός ανθρώπου, είναι ουσιώδης για το να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, όμως, ξαναλέω, είχα σε δύο περιπτώσεις την εμπειρία να ξεκινήσω από το μηδέν οικονομικά. Η πρώτη περίπτωση ήταν το 2001, όταν από τον πατέρα των παιδιών, που πραγματικά έμεινα χωρίς καθόλου χρήματα. Ε, φρόντισε η μανούλα μου και ο πρώην σύζυγός μου που συνεργάστηκαν να, να αδειάσουν τους κοινού λογαριασμούς και να μείνω χωρίς ούτε, ούτε ε, σελήνη της λίρας. Είχαμε λίρες τότε, ούτε σέντ. Ήταν, ήταν 100 σέντ η λύρα. Πώς είναι τώρα 100 σέντ το ευρώ. Λοιπόν, και παλιότερο όταν ήμουν μικρότερη η λίρα είχε 20 σελήνη. Να μείνω χωρί καθόλου χρήματα προκειμένου να γυρίσω πίσω. Και τότε, τότε εκείνη την περίοδο, χρησιμοποίησα όλη μου την ευρηματικότητα προκειμένου να βρω τρόπο να επιβιώσω οικονομικά και να μην γυρίσω πίσω γιατί ήμουνα σίγουρη ότι θα πίσω. Επειδή ήμουνα σίγουρη ότι αν γύριζα πίσω θα πέθαινα, τουλάχιστον ψυχικά και πνευματικά και θεωρούσα ότι θα ρώστενα και θα πέθαινα και σωματικά. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση μετά από την αποτυχημένη μου προσπάθεια να ασχοληθώ με την πολιτική το 2011, που όταν τελείωσαν οι εκλογές του 2011 έμεινα χωρίς χρήματα και χωρίς δουλειά. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια παρένθεση και θα σας βάλω ένα πεντάλεπτο απόσπασμα από την παρουσία μου σε μια εκπομπή στην Κυπριακή Τηλεόραση, στην εκπομπή της Γογός Αλεξάνδρου στο Σίγμα τότε, 13 Οκτωβρίου 2015 ήταν η ημερομηνία που ήμουν εκεί στην εκπομπή. Ήταν μια εκπομπή η οποία μιλούσε για τα επιδόματα α, που δίνει το κράτος στους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες οικονομικές και έκανα μια παρέμβαση μιλώντας για τη δική μου προσωπική εμπειρία για το πώς λειτουργήσα όταν εγώ έμεινα χωρίς χρήματα. Δείτε το βίντεο και πανερχόμαστε. Εγώ Είμαστε... βρέθηκα Είμαστε... ναι. Να σου μιλήσω προσωπικά, αν τον τρέπομαι. Το 2011 έκανα τη βλακία, το λάθο, να ασχοληθώ με την πολιτική. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι. Ε, χρησιμοποίησα όσα χρήματα είχα και όσα δεν είχα για να δημιουργήσω ένα νέο κόμμα. Και εννοείται ότι δεν εκλέγηκα στη Βουλή. Και εννοείται ότι έμεινα χωρί δουλειά. Γιατί για έξι μήνε που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, είχα σταματήσει τη δουλειά μου και έμεινα και με πολλά χρέη από τα χρήματα που δανείστηκα για να κάνω την προεκλογική εκστρατεία. Θυμούμαι τον εαυτό μου, ήταν το καλοκαίρι του 11, εννοείται ότι η οικογένεια μου ήταν πολύ θυμωμένη μαζί μου και οι γονεί μου και τα παιδιά μου με το δίκαιο του. Και θυμούμαι ότι είχα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, ψυχολογικά και συναισθηματικά. Τότε, για λίγες μέρες, κανένα μήνα, 40 μέρες, επένθυσα. Ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένη. Ένιωθα απελπισία. Για την κακή επιλογή. Για την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Στο ότι είχα γίνει ρεζίλινγκ, ότι με κοροίδευαν οι πατάτε και οι άλλε σαντυρικέ εκπομπέ, ότι έγραφα για μένα στι εφημερίδε διάφορα άσχημα πράγματα. Να. Είχα κάνει λάθο επιλογή να ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν μου τέριασε. Και δεν ήταν λάθο μόνο επειδή δεν εκλέγηκα, ήταν λάθο γιατί δεν μου τέριασε εκείνο ο χώρο. Εκεί που ήμουν μέσα στη μιζέρια λέω η εύκολη λύση να αρχίσω να λέω: Φταίει ο πατέρα μου και φταίει η μάνα μου γιατί όταν ήμουν μικρή δεν έκαναν το ένα, δεν έκαναν το άλλο. Ήταν μια πολύ εύκολη λύση να την κάνω αυτή. Να οι γονεί μου και ο αδερφό μου ήταν αυστηροί μαζί μου τότε. Μου είπαν: Έκανε λάθο, τα λέγαμε, δεν μα άκουγε, έφαγες τα μούτρα σου. Τι έκανα, σκέφτηκα. Πρώτα απ' όλα, πώ μπορώ να μειώσω τα έξοδα μου. Πώ μπορώ να μειώσω τα έξοδα μου. Να. Με το να τότε νίκαιζα και σπίτι και γραφείο. Μετακόμισα το σπίτι στο γραφείο. Σταμάτησα να έχω κυρία μου να με βοηθά καθημερινά με το μαγείρεμα και το καθάρισμα. Άρχισα να κάνω μόνη μου τι δουλειέ μου. Και άρχισα, πήγα στην τράπεζα, συζήτησα με την τράπεζα και ευ, βρήκα τρόπους ώστε να αρχίσω να δίνω τις δόσεις μου πιο μετά. Και μετά σιγά σιγά, βήμα βήμα, βήμα βήμα, ξανά χτίσα την πελατεία μου. Τότε, την πρώτη χρονιά από το 11 μέχρι το 12 κανείς δεν με καλούσε στην τηλεόραση ενός ψυχολόγων. Γιατί είχα βγει για όσοι εγώ να πει πολιτικό που έλεγε και κάποια μπλόγκερ που είχε δίκιο και είχα ρεζιλευτεί που δεν έκανα εγώ για πολιτικό. Οπότε κανεί δεν με καλούσε για ψυχολόγο. Ειδικά είχα εκφράσει και κάποιε απόψει δημοσίω μετά το Μαρή, ήμουν μπαντ. Ναι. Ε, ο κόσμο νόμιζε ότι δεν δούλευα. Είπα, εσύ φταίει, κόρη μου, εσύ έφερε τον εαυτό σου εδώ στο σημείο και είτε μπορεί να μιζεριάσεις και να κάνει κι άλλα λάθη πάνω σε αυτά τα λάθη. Να γίνει αυτοκαταστροφική, να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον εαυτό σου και στα παιδιά σου, ή μπορεί να γεννηθεί από τι τάχτε σου ω φοινίτα. Είσαι δημοσιογράφο. Θυμάσαι αυτή την περίοδο που σου λέω. Πολύ καλά. Θυμάσαι πώ ήμουνα τότε, που είχε πάρει το μυαλό μου αέρα, που νομίζω ότι κάποια ήμουνα, που μιλούσα με τρόπο που εγώ νομίζω ότι τα ξέρω καλύτερα από του άλλου και σίγουρα θα εκλεγώ. Είχα κάνει λάθο. Μετά όμω. Πέρασα και τράβηξα μόνη μου τα αποτελέσματα των δικών μου πράξεων. Και τρία χρόνια μετά. Τέσσερα. Ναι, επειδή είπατε για το 11-12 ότι είχατε. Ναι, και το πιάνω από το 12. Τρία, ναι. Χρόνια ναι. Μετά, τρία χρόνια μετά είμαι πολύ καλά ψυχολογικά. Η δουλειά μου είναι στο επίπεδο που βρισκόταν προτού την καταστρέψω, με αυτή την προσπάθεια να γίνω πολιτικό. Και νιώθω ότι είμαι πιο σοφό, πιο όριμο και πιο καλό άνθρωπο. Ωραία. Αυτό Άρα, αυτό. λέτε, σηκώνουμε κεφάλι. Οπότε δεν μιλώ από καθέδρα, δεν είμαι ναι. έναν άτομο που τα έχω βρει όλα εύκολα. Και έτοιμα. Ε, τα έχω βρει εύκολα και έτοιμα όταν ήμουν μικρότερη, όμω έχω καταστρέψει από μόνη μου τα πράγματα που είχα Άλλητο. πετύχει προηγουμένω. Και με αυτόν τον τρόπο να το ξεπέρασα. Γι' αυτό λέω στου ανθρώπου: Δεν του λέω να του πω, Εγώ είμαι καλά, καλά την έχω, και ήρθα εδώ γογόν, και κάθομαι στην εκπομπή, και σα τη σπουδαία. Και, και, λέω ναι. σα, μα γιατί κλαίγεστε, μα γιατί ναι. κάμνετε. Μιλά σα μια που έφανε τα μούτρα τη που μόνη τη, που έμεινε χωρί καθόλου λεφτά που μόνη τη, τίποτε λεφτά. Θυμούμε ήσαι Σαββατοκυριακά, που είχα δύο ευρώ για να περάσω από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, του έλεγα να ψωνίσω, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 ευρώ μην με λυπάσαι, Έντζε Παθατύπω. Όχι, δεν σα λυπάμαι. Δεν σα λυπάμαι καθόλου. Σας Δώστε ακούω... ένα, ναι, γιατί σου την υπεραγορά να πέραντε από το σπίτι μου, που είναι και το γραφείο μου τώρα, Μπορεί να. Επειδή με γνώριζαν οι άνθρωποι, μου έλεγαν τη Δευτέρα, Τρίτη που θα έχω κάποια δουλειά να σα τα δώσω τα λεφτά. Ψώνιζα, μαγειρεύα στο σπίτι, περνούσαμε με αυτά και με τη βοήθεια του Θεού, την άλλη εβδομάδα. Πάλι. Πάλι. Ε, ναι, κατάλαβα. Τώρα έχει πάρα πολύ καιρό. έχει δύο χρόνια πόσα έχει να, ξανα, να του ξαναπογράψετε μου χρήματα. Δεν να το πω. Δεν Μα γιατί δεν τρεύομαι. Όλοι, όλοι άνθρωπος... έχουμε περάσει από δύσκολε φάσει και δεν Είναι άνθρωπο από το πράγμα. Και ελπίζω να, μένει, να έγινα που τα άνθρωπο και μην χρειάζεται να ξαναπεράσω κάτι τέτοιο για να γίνω καλύτερη. Ενώ ότι είναι ό,τι μας συμβαίνει έχει κάποιο σκοπό Μάλιστα. στη ζωή μας. Και είναι μάθημα. Βέβαια. Ε, πάντως πραγματικά έχω μείνει έκπληκτη, δεν ήταν η ότι σας λυπάμαι, από την ε, πολύ σκληρή αυτοκριτική που έχετε κάνει ε, και τους χαρακτηρισμούς που έχετε χρησιμοποιήσει για τον εαυτό σας. Καμία επίοικία. αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ε, είναι παράδειγμα, καλό για όλους μας. Άρα, έχω κάποια γνώση. Έχω κάποια γνώση για το τι σημαίνει να μείνει χωρί χρήματα. Ε, θα πει κάποιο, ένα δικηγόρο του διαβόλου μπορεί να πει: Ναι, αλλά εσύ ήσουν αμορφωμένη. Ναι, αλλά εσύ είχε ένα πτυχίο που μπορούσε να δουλέψει. Πιστέψτε με, ειδικά το 2011 δεν μπορούσαμε τίποτα να χρησιμοποιήσω τη, τη μόρφωσή μου για να δουλέψω εκείνη την περίοδο. Έπρεπε όμως να βρω άλλους τρόπους. Δεν θα σας πω εγώ ακριβώς τι θα κάνετε για να λύσετε το οικονομικό σας πρόβλημα. Ούτε σημαίνει ότι εγώ είμαι οικονομολόγο και γνωρίζω ακριβώ τι πρέπει να κάνετε, ότι είμαι γνώστη στο οικονομικό. Θυμάμαι τώρα κάποιο βίντεο, κάποιο σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που έλεγε μια κουπέλα, κυρία Θέκλα, μήπω θα ήταν καλή ιδέα να κάναμε ένα ένα είδος προξενιού εδώ στο κανάλι και αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλειές που θέλουν να δώσουν αυτές τις δουλειές στα νεαρά τα παιδιά τα οποία είναι άνεργα και αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς να τους φέρνουμε σε επαφή και τις είπα όχι. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με το να βρει δουλειά σε κάποιον ο οποίος από μόνος του πιστεύει ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά και ο οποίο από μόνο του βρίσκεται σε ένα στάδιο αυτολύπηση, το να του βρει δουλειά δεν θα το βοηθήσει σε τίποτα. Και υπάρχει και μια παροιμία που νομίζω είναι η Ιαπωνική παροιμία. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι Κινέζικη ή η Ιαπωνική. Πάντω είναι Ασιατική παροιμία, η ιαπωνικη παντού ειναι λέει παρά να δώσει ένα ψάρι σε κάποιον που πεινάει, καλύτερα να το μάθει πώ να ψαρεύει, ούτω ώστε να μπορεί να πιάνει ψάρια μόνο σου. Είναι ψυχοεκπαιδευτικό το κανάλι μας και ο σκοπός του καναλιού μας είναι να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους, ούτω ώστε οι άνθρωποι να βρουν μόνοι τους τις λύσεις που μπορούν να βρουν για τον εαυτό τους. Ο καθένας από εμά έχει μέσα του δυναμικό, το οποίο όταν εξασκεί την αυτολύπηση, το νεκρώνει αυτό το δυναμικό. Όταν εξασκεί όμως την αυτοσυμπόνια, το ενεργοποιεί. Πάμε τώρα στο δεύτερο σχόλιο, το οποίο έγινε αφορμή για αυτό το βίντεο. Είναι κάτω από το βίντεο γιατί κόβουμε κάθε επαφή με ενάρκη στους γονείς και πώς εφαρμόζουμε το νέο no contact. Γράφει μια φίλη, ο πατέρας μου αρρώστησε, μπήκε εντατική και κινδύνευσε ζωή του. Όμω από τότε που συνήλθε, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Πήγαμε για διακοπέ και μαλώσανε με τον άντρα μου, γιατί ο άντρα μου άργησε να έρθει από κάπου που πήγε βόλτα. Και τα έβαλαν μαζί του. Μένουμε στο εξωτερικό και έχουμε ανάγκη και τι διακοπέ. Από τότε ο άντρα μου δεν θέλει να του βλέπει. Και πολύ καλά κάνει όμω. Σε μένα έχουν κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Μου κρατά μούτρα. Ένα μήνα δεν σήκωναν τα τηλέφωνα και όλα αυτά επειδή ο άντρα μου κρατάει αυτή τη στάση και δεν μιλάει μαζί του στο τηλέφωνο. Εδώ και δύο χρόνια μου λένε άσχημα πράγματα για μένα. Κλαίω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ αφού του μιλάω εγώ κανονικά, τι πρόβλημα έχουν που ο άντρα μου δεν του μιλάει πρέπει να παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο, λένε, ενώ εγώ τους λέω δεν έχω χρόνο. Πιστεύω όμως ότι ο πατέρας μου πάντα ανάρτησος και η μητέρα μου συνεξαρτόμενη, αλλά τώρα και η μάνα μου έγινε χειριστική. Τι να κάνω, δεν ξέρω, εδώ και δύο χρόνια έχω θυμό και στενοχώρια. Ε, Πολλέ φορέ θεωρούμε ότι σε ένα ζευγάρι είναι ο ένα ναρκισό και ο άλλο είναι εξαρτώμενο, αλλά πολλέ φορέ είναι δύο τα ναρκισίδια μαζί. Είναι δύο. Και μένουν μαζί γιατί ακριβώ ταιριάζουν τη απαντάω και εγώ τη φίλη, να πα και εσύ no contact χωρί ενοχέ. Δηλαδή να κόψει κάθε επαφή του γονεί σου χωρί ενοχέ. με του γονεί σου χωρί ενοχέ. Για να το επιτύχει αυτό όμω, πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία για να οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά. Γιατί αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι δεν είναι εύκολο να πα no contact όταν είσαι γονοποιημένο παιδί και όταν είσαι συνεξαρτημένο παιδί. Και μου απαντάει φίλη μετά από 10 ώρε, όταν είδε το σχολείο. Ευτυχώ κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και κάποια χρόνια. Χθε, κυρία Θέκλα, φώναζα στο τηλέφωνο γιατί και το ότι δεν πήρα τηλέφωνο δεν του αρκεί. Μου λένε τι κόρη εσύ. Δεν νοιάζεσαι. Ο άντρα σου έτσι και αυτό φταίει για αυτή την κατάσταση. Και μετά λένε δεν έχει γον, γονεί οι οποίοι χωρίζουν τα παιδιά του. Μετά λένε. Που είναι εγωκεντρικοί και δεν βλέπουν το καλό τη κόρη του και το καλό του γιού του. Ενώ ο άντρα μου από την αρχή μου είπε Εσύ κάνει όπω θέλει, μπορεί να πα να του βλέπει. Εγώ δεν μπορώ γιατί έγιναν διάφορα πράγματα. Που έθιξαν την αξιοπρέπειά του. Εγώ από μικρή, επειδή φοβάμαι σε κάθε όχι που θα έλεγα, γιατί αν έλεγα όχι έπεφτε σφαλιάρα, άρα έχει κακοποιηθεί από του γονεί σου, τώρα που λέω την άποψή μου δεν την δέχονται. Με κρίνουν με τα παιδιά και την διαπαιδαγώγηση, με, κα... με κρίνουν για τα πάντα βασικά. Και αυτοί πάντα επειδή είναι γονεί, τα κάνουν όλα σωστά. Ενώ εσύ δεν είσαι γονιός. Έχει πέσει από το εξώ τη στην στο εξώ τη μηχανή έχει πέσει. Δεν είσαι άνθρωπο, δεν είσαι εσύ. Και πρέπει να του ακούω ακόμη και τώρα, 36 χρονών που είμαι. Έφυγα με τον άντρα μου εξωτερικό, έφυγα με τον άντρα μου για εξωτερικό. Προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο μόνοι μα, δίχω να έρθουν ποτέ, δίχω βοήθεια. Και πάμε για διακοπέ και μου λένε: Δεν υπάρχουν διακοπέ. Ήρθατε να δείτε του γονεί σα που μεγάλωσαν. Ο γιατρό του είπε ότι έχει πρόβλημα, θα έχει έντονε αντιδράσει. Τη θεραπεία όμω δεν την ακολουθεί. Του ψυχιάτρου εννοώ. Και τώρα αυτό του δίνει το δικαίωμα να μα μιλάει άσχημα. Τώρα σου έστειλα γιατί για δεύτερη φορά νευρίασε. Και απλώ παίρνω σπίτι μου τηλέφωνο και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο, είναι σπίτι. Τιμωρία. Επειδή δεν είχα χρόνο να πάρω. Δύο χρόνια έχασα τον εαυτό μου, σύν τα θέματα μου με τον άνδρα μου, που αυτά τα πολεμάμε όντα δύο άνθρωποι που ψάχνουμε αυτοβελτίωση. Συγγνώμη για το Σεντόνι, αλλά χθε με άκουσε και η κόρη μου έξι χρονών και μου λέει: Γιατί κάθε φορά φωνάζει όταν μιλά με τη γιαγιά, Έχω δημιουργήσει πρόβλημα στα παιδιά μου, είμαι νευρική ενώ ήμουν καλά. Απλώ, όπω λε, αυτέ οι συμπεριφορέ μου θυμίζουν μικρή όταν μου. Και τις λέω, δεν είναι no contact να μιλά στο τηλέφωνο μαζί του. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει τη ψυχοθεραπεία και την προσπάθεια να ενδυναμωθεί, ώστε να μπορέσει να διακόψει οριστικά κάθε σχέση. Μου λέει ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, αλλιώ δεν υπάρχει σωτηρία. Σα ευχαριστώ που μου απαντήσατε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και εσύ, φίλη, εσύ που είσαι 36 χρόνων, που έχει η δική σου οικογένεια, έχει τον άνδρα σου, έχεις τα παιδιά σου, πήγε στο εξωτερικό κατά από αντίξωε συνθήκε να δουλέψει, γιατί έχουμε πει ότι και μία επιλογή όταν είμαστε δύσκολα οικονομικά είναι να πάμε στο εξωτερικό και να δουλέψουμε. Σας είπα ότι σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη υπάρχουν καλύτεροι μισθοί και μπορεί να μοιραστούν οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό ένα σπίτι, τρεις-τέσσερις κοπέλες, τρία-τέσσερα-πέντε άτομα που δουλεύουν, να πάρουν ένα σπίτι που είναι νέα ακριβά τα νίκια στο εξωτερικό, αλλά αν μπορείς να βρεις ένα σπίτι, ξέρω εγώ, με 1500 ευρώ και άμα το νοικιάζουν πέντε άνθρωποι μαζί, Κάντε λίγο τη διέρεση, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Και παίρνουν και ένα μισθό, ο σίγουρα είναι πολλαπλάσιο των 580 ευρώ που λέει η κοπέλα στο πρώτο, βίντεο ότι παίρνει, στο πρώτο σχόλιο ότι παίρνει, στο πρώτο μέρος του βίντεο, τότε μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μπορούν να έχουν ανεξαρτησία. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, η δεύτερη, λυπάται τους γονείς της και εξασκεί και την αυτολύπηση μέσα από αυτά που μας έγραψε στα σχόλια. Δηλαδή αναγνωρίζει πόσα προβλήματα αντιμετωπίζει στην προσωπική της ζωή και όταν τα τελευταία δύο χρόνια έχει χαλάσει η ψυχική της υγεία και ισορροπία μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή με τα στρε. Αναγνωρίζει ότι είναι παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί από του γονεί τη. Και λέω είναι και ενήλικα που συνεχίζει να κακοποιείται από του γονεί τη, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά τοξική επίδραση πάνω της Και δεν είσαι η πρώτη και δεν είσαι η μόνη που μου λες ότι έχει φύγει από την Ελλάδα. Έχει πάει στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Δουλεύει και εργάζεσαι σκληρά και έχει και του γονεί σου να, να κλαίνε και να κλαίγονται στο τηλέφωνο και να σου προκαλούν ενοχέ, να, να κάνουν επίκληση στο συνέστημα. Όταν πηγαίνει διακοπέ, να θεωρούν ότι, ότι πα διακοπέ για να του υπηρετήσει, ότι πα διακοπέ για να του ευχαριστήσει και δεν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί του είναι άνθρωπο και έχει ανθρώπινα δικαιώματα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απαιτούν τα παιδιά τους που δουλεύουν στο εξωτερικό να τους στέλνουν χρήματα. Και να θεωρούν ότι επειδή είσαι παιδί μου και επειδή δουλεύει, ξέρω εγώ, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Ελβετία που είσαι, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, σε ποια χώρα είσαι και δουλεύει, υποχρεωμένο να μου στέλνει χρήματα. Αυτή η νοοτροπία να στέλνουμε τα παιδιά μα στο εξωτερικό να δουλέψουν και να μα στέλνουν χρήματα για να επιβιώσουμε εμεί, που έχουμε και τη σύνταξή μα ή έχουμε κάποιου άλλου τρόπου, ή θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιου άλλου τρόπου, δεν είναι υγιή. Και επίση. Ένα συνταξιούχο ο οποίο δυσκολεύεται και μπορεί να το βοηθήσει χρηματικά ένα παιδί του από δική του πρόθεση, αν είναι υγιή προσωπικότητα, θα δείξει και ευγνωμοσύνη. Όχι να το απαιτεί και να προκαλεί ενοχέ και τύψει και να λέει Εγώ που σε σπούδασα, Εγώ που σε μεγάλωσα, Εγώ που έκανα το ένα για σένα, Εγώ που έκανα το άλλο για σένα και εσύ τώρα. Κάθε και τρώ και πίνει στο εξωτερικό και δεν μου στέλνει χρήματα. Και είναι πολύ δύσκολε οι συνθήκε εργασία για όσου εργάζονται στο εξωτερικό. Και πολύ δύσκολε και, και οι συνθήκε διαβίωση, οι κοινωνικέ και οι καιρικέ συνθήκε είναι δύσκολε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να, να σηκωθεί κάποιο να πάει σε μια χώρα που δεν έχει ήλιο και δεν έχει καλοκαίρι. Δεν είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα να πάει σε μια χώρα που έχει θερμοκρασίε πολικέ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πάει σε μια χώρα που δεν ξέρει τη γλώσσα, που δεν ξέρει την οτροπία, να εγκληματιστεί σε εκείνη τη χώρα, να εγκληματιστεί με γιώτα. Και να ε, μπορέσει να φτιάξει μια ζωή και να ε, είναι και οικονομικά ανεξάρτητος, αλλά, ανεξάρτητος, ανεξάρτητη, αλλά και να ζήσει ουσιαστικά καλά. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Είναι οι δύσκολε λύσει αυτέ που λέμε μας. Δεν είναι εύκολε. Αλλά έχω ένα ρητό, το οποίο το έχω πει και άλλε φορέ και θα το πω και τώρα. Τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Αυτά που μας φαίνονται δύσκολα, και ότι είναι πολύ δύσκολο να τα κάνουμε, όταν πραγματικά τα κάνουμε, όταν αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας, όταν αποφασίσουμε συνειδητά να ενηλικιωθούμε ψυχοσυναισθηματικά και αν είναι απαραίτητο να κόψουμε κάθε επαφή, να πάμε no contact με τους τάξεις, να άρχει στους γονείς μας, στους τοξικούς, να σταματήσουμε να είμαστε συνεξαρτόμενοι από αυτούς, παρόλο που φαίνεται δύσκολο, όταν το κάνουμε αυτό θα ευκολυνθεί Απίστευτα θα διευκολυνθεί απίστευτα ζωή μα. Και παρόλο που φαίνεται εύκολη λύση το να πούμε δεν, έχω, δεν έχει πλοίο για μέ, δεν έχει εδώ να αυτολυπηθούμε να δείξουμε ήχτο στον εαυτό μα, να λυπούμαστε τον εαυτό μα και να θεωρούμε ότι δεν έχει τρόπο ο εαυτό μα να συνέλθει, δεν έχει τρόπο να. Λάκι μου, σε παρακαλώ πολύ, τελειώνει το βίντεο. Ξέρω πω είναι 12 και 10, ξέρω ότι θε να καθίσω στον καναπέ, πάρε το κοκκαλό σου, κάθεσαι στο καφί σου. Λοιπόν. Αυτά συμβαίνουν όταν εμπνέομαι ξαφνικά και κάνω βίντεο, ώρες που δεν είναι ώρες για να κάνω βίντεο. Λάκη. Λοιπόν, τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Αν πάρουμε τον εύκολο δρόμο που είναι ο δρόμος της παρέτησης, ο δρόμος της μαθημένης αβοηθήσίας, ο δρόμος της αυτολύπησης, θα δυσκολέψουμε ακόμη περισσότερο τη ζωή μας. Αν πάρουμε το δύσκολο δρόμο που είναι ο δρόμος της ανάληψης ευθύνη ο δρόμος της αυτοσυμπόνιας, όσο δύσκολος και αν είναι, θα ευκολύνει απίστευτα η ζωή μας και θα έχει αποτέλεσμα. Όταν βάζουμε την ενέργεια μας στην αυτολύπηση, ρίχνουμε νερό σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, απολογούμε για τους θορύβους λάκι. Όταν βάζουμε την ενέργεια μας στην αυτοσυμπόνια, βάζουμε νερό σε ένα βαρέλι με πάτο, όχι τι νερό, κρασί, κρασί, σε ένα βαρέλι δρύνο και θα γίνει υπέροχο και θα το πιούμε. Την αγάπη μου σε όλους και λυπάμαι να έχω στελεχωρήσει τη φίλη που ήταν λίγο δεχτή τα σχολιά μου. Με αγάπη το έκανα και με αγάπη φιερωμένο και αυτό το βίντεο. Μου, σας αγαπώ.